τη δυνατότητα να επισκεφθούν ως πελάτες κάποια καφετέρια ή κάποιο κατάστημα εστίασης στις πόλεις των Χανίων θα έχουν στο εξής οι καταγεγραμμένοι άποροι. Ο Δήμος Χανίων, σε συνεργασία με το Σωματείο Επιχειρηματιών Εστίασης, εξασφάλισε τα σχετικά κουπόνια που θα διατεθούν στους δικαιούχους τις επόμενες ημέρες. Αυτά τα κουπόνια αφορούν εστίαση, σίτιση και αφεψίματα σε ανθρώπους που πραγματικά τα έχουν ανάγκη και ο σκοπός δεν είναι η σίτιση αυτών, αλλά η ψυχαγωγία και η κοινωνική τους ένταξη. Οι συνάνθρωποι μας που αδυνατούν αυτή τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή να πάνε να καθίσουν σε ένα κατάστημα, να πιούν ένα καφέ, να φάνε κάτι όπως κάνουμε όλοι μας στα καταστήματα εστίασης, να πάρουν ένα σουβλάκι να πούμε, να φάνε ένα παγωτό τα παιδιά τους, θα έχουν πλέον τη δυνατότητα με κουπόνια που έχουν παραχωρήσει το σύνολο των καταστημάτων της πόλης μας. Παράλληλα, ο Δήμος Χανίων προχωρά στην ανάπτυξη δράσεων στήριξης των κρατουμένων του καταστήματος κράτησης Κρήτη 1 της Αγιάς. Να ξεκινήσουμε κάποιες δράσεις. Η σημερινή αφορά σχετικά με το ψυχαγωγικό κομμάτι την παρουσίαση μιας θεατρικής παράστασης. Ένας έξυπνος βλάκας λέγεται η θεατρική παράσταση, σε σκηνοθεσία του κυρίου Καλογεράκη, τον οποίο θέλω να ευχαριστήσω και θερμά για την άμεση ανταπόκρισή του να προσφέρει αυτή την θεατρική παράσταση στους κρατούμενους της φυλακής. Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι οι άποροι κρατούμενοι ξεπερνούν πλέον τους μισούς, το σύνολό τους είναι 360 άτομα, και κατόπιν συνεννόησης με το κοινωνικό τμήμα του καταστήματος, μας ζήτησαν αν μπορούμε να προσφέρουμε και κάποια είδη ατομικής υγιεινής, καθώς επίσης ένδυσης και υπόδυσης. Και θα ανταποκριθούμε θετικά σε αυτό, παράλληλα με το ψυχαγωγικό κομμάτι της θεατρικής παράστασης. Η θεατρική παράσταση στο κατάστημα κράτησης Κρήτη 1 δόθηκε σήμερα στις 5 το απόγευμα.